Επιστρέφουμε στο πρώτο μας θέμα και την τουρκική προκλητικότητα. Στα νέα του Αντένα παρεμβαίνει τώρα τηλεφωνικός από την Ελλάδα ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι το Ρουζ Ρέις εισήλθε τελικά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση? Κοιτάξτε, η λογική λέει ότι θα πάμε σε κάποια αποκλιμάκωση. Η λογική λέει ότι θα υπάρχει ισχυρή παρέμβαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι σήμερα, δυστυχώς μέχρι τώρα, έχει μία αφωνία η οποία είναι τουλάχιστον προβληματική. Η λογική λέει ότι η Γερμανία δεν θέλει επουδενή να δει στη διάρκεια της προεδρίας της μία σύραξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτά λέει η λογική. Η λογική επίσης βέβαια λέει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, αντιλαμβανόμενος τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι ενέργειές του στην τουρκική οικονομία, εφόσον βέβαια οι Ευρωπαίοι του στείλουν ένα καθαρό μήνυμα για το ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες, θα κάποια στιγμή θα βάλει φρένο. Όμως, δυστυχώς, πολιτική και λογική δεν είναι απαραίτητο αυτό στις μεσαίδειες. Πάντως, κύριε καθηγητά, προλίγου προέβη σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Τουρκίας, καλώντας όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να λάβουν μέρος σε συνομιλίες για εξεύρεση συμβαστικής φόρμουλας που θα είναι αποδεκτή από όλους. Τελικά θεωρείτε ότι θέλει να σύρει την Ελλάδα σε διαπραγμάτευση? Η δήλωση αυτή στην οποία αναφέρεστε, ενώ βέβαια είχε πει αρκετά εναντίον της Ελλάδας προηγουμένως, αν μη τι άλλο δείχνει ότι καλλιεργεί ένα κλίμα ο Ερντογάν σχετικής αποκλιμάκωσης, γιατί καταλαβαίνει ότι θα υπάρξει πίεση από το διεθνή παράγοντα. Οπότε αυτό το κρατάμε. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Τουρκία, αν επρόκειτο να διαπραγματευτεί, θα ήθελε να το κάνει με τους απόλυτα δικούς της όρους. Μόνο που ξέρετε, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν και άλλα κράτη που η Τουρκία για τους δικούς της λόγους είτε περιφρονεί, όπως κάνει με την Κυπριακή Δημοκρατία την οποία δεν αναγνωρίζει, είτε θεωρεί ότι έχουν περιορισμένα δικαιώματα γιατί είναι μικρότερα σε μέγεθος από την Τουρκία. Αυτό όμως δεν είναι ούτε διαπραγμάτευση, ούτε διάλογος μπορεί να γίνει με αυτή τη λογική, ούτε βέβαια υπηρετείται το δίκαιο, το διεθνές και το δίκαιο της θάλασσας. Άρα λοιπόν, είτε η Τουρκία θα προσαρμοστεί με τα περιφερειακά δεδομένα και με τις νομικές πραγματικότητες, ή θα είμαστε συνέχεια σε μία ένταση η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να στραβώσει και να μας οδηγεί σε μία χειρότερη κατάσταση από την τωρινή. Κύριε Φίλη, θεωρείτε ότι αυτή ήταν μία αντίδραση του Ερντογάν και στην πρόσφατη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο? Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Ερντογάν κλονίστηκε από το γεγονός ότι έγινε μία συμφωνία η οποία διεμβολίζει την αντίστοιχη παράνομη συμφωνία που αυτός έχει κάνει με τη Λιβύη. Και επίσης δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, δεδομένου ότι ο Ερντογάν επίσης προβληματίστηκε από το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αραβική χώρα του κόσμου, με την ηγεσία της οποίας βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη εχθρότητα, αποφάσισε να προβεί σε συμφωνία με την Ελλάδα μετά την αντίστοιχη συμφωνία που είχε κάνει και με την, Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση σας. Καλό σας βράδυ.